27 πλημμυρικά φαινόμενα από το 2012 έως το 2018 που είχαν ως αποτέλεσμα 286 πλημμυρικά συμβάντα σε ισόποσες τοποθεσίες καταγράφει η πρώτη αναθεώρηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας για το ιδατικό διαμέρισμα τη Υπήρου. Το ιδατικό διαμέρισμα τη Υπήρου αποτελείται από τι λεκάνε απορροή του ΑΟ, του Καλαμά, του Αχέροντα, του Αράχθου, τη Κέρκυρα και των Παξών και του Λούρου. Τα στοιχεία τη πρώτη αναθεώρηση τη προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρα αποτέλεσαν μαζί με αντίστοιχε μελέτε το αντικείμενο τη διαβούλευση για την πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείριση κινδύνων πλημμύρα του ιδατικού διαμερίσματο τη Υπήρου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του τμήματο Υπήρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας επιβάλλεται από τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει μια αναλυτική αξιολόγηση των κινδύνων, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας αλλά και σχέδια διαχείρισης κινδύνων. Το ιδανικό διαμέρισμα τη Ιππύρου μια, παρουσιάζει μια πολυμορφία αναγλήφου. Σχεδόν στο 70% είναι ορεινό, με την ανάπτυξη τη μεγαλύτερη οροσυράς τη Ελλάδα, τη οροσυρά τη Πίνδου. Έχουμε μεγάλες κλίσεις πρανών και βαθιές χαράδρε, μεγάλα ποτάμια, έχουμε τον Αυρακικό κόλπο. Και έχουμε και το υψηλότερο ύψο κατακρεμισμάτων στη χώρα. Γενικά, υπάρχει και πάρκια και μάλιστα ε, έχουμε και μια εκτροπή νερού προ τη Λευκάδα για λόγους ιδρευτικού από τι πηγέ Αγίου Γεωργίου κοντά στο ποταμό Λούρα. Η περιοχή ε, αποτελ, είναι στρατηγική ε, σημασίας, ε, δεδομένου ε, 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 κατέχει καταρχά το λιμάνι τη Ιγουμενίτσα, που είναι ένα κόμβο και για το εμπόριο και είναι και η αφετηρία τη εναντίον οδού που φτάνει μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τα Ιωάννη είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Πάτρα της Δυτικής Ελλάδος. Ε, και ιδιαίτερα μετά την κατασκευή της Ιόνια Σοδού παρουσιάζεται μια ανάπτυξη που δίνει, που, δίνει, υπάρχει μια όθηση στις εμπορικές δραστηριότητες, στις μεταφορές και τον τουρισμό. Η Άρτα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο με, τα, με τους τα σημαντικά υδρολυτρικά έργα του Πουρναρίου 1 και 2. Και υπάρχει η μορφολογική ποικιλία, η οποία ευνοεί και την ανεσχόληση των κατοίκων με πολλού τομεί, όπω η γεωργία, η εκτινοτροφία και η αλληλεία. Βλέπουμε στο χάρτη ε, τη διαφάνεια τα σημεία που, υπά, που σημειωθ, έχουμε, έχουν σημειωθεί ιστορικά γεγονότα πλημμυρών, καθώ και σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Οι ιστορικέ πλημμύρε θεωρούνται το σύνολο των πλημμυρικών γεγονότων που έχουν καταγραφεί, ενώ σημαντικέ ε, είναι εκείνε με βάση. Ε, κάποια κριτήρια αξιολογούνται ως πιο καταστροφικέ. Ε, τα βασικά κριτήρια είναι η ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων, είναι το ύψος της, της χρηματική αποζημίωσης, καθώς και το μέγεθος της κατακλυζόμενης έκτασης. Κατά την πρώτη αναθεώρηση της ε, προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρα, εντάχθηκε ένα επιπλέον κριτήριο, το οποίο ήταν το κατά πόσο υπήρξε απόφαση κήρυξης περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Κάπω έτσι, λοιπόν, φτάνουμε στην διαμόρφωση των ζωνών δυνατικά ψηλού κινδύνου πλημμύρα για το ιδιωτικό διαμέρισμα τη Υπήρου. Η πρώτη ζώνη, η οποία έχουμε, είναι οι χαμηλές ζώνες των ποταμών Λούρου, Αράχθου και της πεδιάδας της Άρτας. Η συγκεκριμένη ζώνη έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με, το, με τον πρώτο κύκλο των σχεδιών διαχείρισης κινδύνου καθώ καθώς ενοποιήθηκε με τη ζώνη 3, όπου ήταν η περιοχή του, του Λούρου. Η επόμενη ζώνη είναι η περιοχή της πεδιάδας της Πρέβεζας, η οποία δεν διαφοροποιείται καθόλου σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Στη συγκεκριμένη ζώνη έχουμε αποκλειστικά πλημμύρα ε, από θάλασσα, δεν έχουμε από ποτάμιες ροές. Ε, επόμενη ζώνη είναι η ζώνη 4 στην περιοχή της Λευκήμης της Νήσου Κέρκυρας, που έχει μια πολύ μικρή διεύρυνση σε σχέση με τον πρώτο κύκλο. Περνάμε στη ζώνη 5, που είναι οι χαμηλέ περιοχέ του ποταμού Αχέροντα, η κλειστή λεκάνη Μαργαριτήρου και τα ρέματα δυτικά τη περιοχή. Στη ζώνη αυτή, έχουμε μια αρκετά σημαντική διεύρυνση, καθώ πλέον συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή του έλου καλοδικίου καθώς και των ρεμάτων που εκραίουν δυτικά τη περιοχή στην πλαταριά και το ρέμα Βουλίστρα. Η ζώνη 6 αναφέρεται στι χαμηλέ ζώνε τη νήσου Κέρκυρα από το ύψο τη Τρογγύλη μέχρι του Και Εκεί είχαμε μια πολύ μικρή διεύρυνση, η οποία αφορά την ενσωμάτωση των ορίων κατάκληση για την περίοδο που αναφορά στα φύσον η οποία εντοπίστηκε στον προηγούμενο κύκλο του σχεδίου διαχείριση πλημμύρα. Η ζώνη 7 είναι ο μέσο ζωή του Καλαμά από το ύψο τη Βροσίνα έω το Καστρί. Και εδώ έχουμε μια πολύ μικρή διεύρυνση, ακριβώ με τα ίδια κριτήρια όπω πριν. Η ζώνη 8 είναι ο κάτω ρούς του, του Καλαμά και το Δέλτα του ποταμού, καθώ και η παράκτεια ζώνη τη Ιγουμενίτσα, όπου και εκεί εντοπίστηκε μια σχετική διεύρυνση στη ζώνη σε σχέση με τον πρώτο κύκλο. Ε, η ζώνη 9 είναι η χαμηλή ζώνη κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων και εδώ έχουμε μια πολύ μικρή διεύρυνση. Η δέκατη ζώνη είναι η ε, ζώνη του Άνω του Καλαμά και των Παραποτάμων, όπου και εκεί έχουμε σε μια σημαντική διεύρυνση σε αρκετά σημεία στον ανάντηρου του ποταμού Καλαμά. Και τελευταία νέα ζώνη είναι οι χαμηλέ ζώνε τη πόλη τη όπου εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση του προηγούμενου κύκλου και εντάχθηκαν στα νέα σχέδια. Συνολικά, το, στο ιδατικό διαμέρισμα, περίπου το 10% του ιδατικού διαμερίσματος ε, σε επίπεδο έκταση ε, είναι ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρα. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ιδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ιδάτων Υπήρου τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτική Μακεδονία με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. Όπω σημείωσε ο πρόεδρο του τμήματο Υπήρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Γιάννη Τσίγκρο, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρα Όπω έδειξαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το προηγούμενο διάστημα άλλε περιοχέ τη χώρα αλλά και τη δική μα. Αυτή είναι μια ημερίδα διαβούλευση που αφορά το, την πρώτη ενθεώρηση του σχέδιου διαχείριση κινδύνων πλημμύρα για το ιδανικό διαμέρισμα τη Υπήρου. είναι, όπω γνωρίζετε, τα, τα προβλήματα πλέον είναι πάρα πολλά, ιδίω μετά τα θέματα που προέκυψαν τι φυσικέ καταστροφέ και με την κλιματική αλλαγή. Οι φυσικέ καταστροφέ είναι πολύ πιο έντονε. Είναι πρόσφατο το φαινόμενο του Ντάνιλ. Είναι πρόσφατα τα άλλα φαινόμενα που έχουν προκύψει στην περιοχή μα και αυτά που προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Πλέον η περιοχή μα έχει ήδη αυξημένο ποσοστό σε, για, για εκείνο το σχέση με τι προηγούμενε εποχέ. Αυτή είναι μια διαβούλευση που την κάνουμε σε συνεργασία με τη διεύθυνση δάτων του Υπουργείου και τη διεύθυνση δάτων τη αποκεντρωμένη διοίκηση Θα περιμένουμε να ακούσουμε τι απόψει των μιλητών για το σχέδιο διαχείριση και εμεί μετά, σαν τεχνικό επιμελητήριο, συνέχεια θα καταθέσουμε τι προτάσει μα έτσι ώστε να βγει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με βάση τη μορφολογία και τα τοπικά δεδομένα τη περιοχή μα. Mm. Όπω έχει αποδειχθεί με την ειδική γεωμορφολογική τη τα ειδικά γεωμορφολογικά τη χαρακτηριστικά, έχει αποδείξει και την ποιότητα ότι μπορεί να τα σε πολύ ισχυρά φαινόμενα ακόμη και στο φαινόμενο του Ντάνιελ. Αν δείτε, είναι μεγάλη επηρέαση και την περιοχή των ηλίου. Παρ' αυτά, εμεί καταφέραμε και τα αποκριθήκαμε. Έχουμε πολλά πράγματα που και στην καθημερινή συντήρηση. Υπάρχουν σχέδια για, για απορροέ υδατονίτη στον κάμπο είτε στην περιοχή του διεπλημμυρικού της Άρτας, είτε όλα αυτά, τα οποία θα αρκεί να εφαρμοστούν και να συντηρηθούν, νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης, ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν με τις σύγχρονες υποβάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.